Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά πλησιάζουν και όπως είναι αναμενόμενο, όλοι αυτές τις μέρες επιδίδονται σε αγορές για να υποδεχθούν την εορταστική περίοδο. Η αγορά, τα εμπορικά και τα άλλα καταστήματα είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους καταναλωτές που θα προμηθευτούν τα απαραίτητα. Μέχρι στιγμής το κλίμα είναι βαρύ, καθώς ορισμένοι επιχειρηματίες κάνουν λόγο για μείωση έως και 50% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ζάμπα είναι, αγαπητέ μου. 2 ευρώ μπουτάκια, 2,19 κοτόπουλα είναι, τι να πω. Δεν είναι τιμές Χριστουγέννων, είναι δωρεάν. 3,5 ευρώ τα κοκόρια, μόνο ελληνικά. Απλά περιμένουμε τον κόσμο να πληρωθεί και μακάρι να έρθουν να πάρουν. Πιστεύω θα ανταποκριθεί. Με πέρσι πόσο πιστεύω θα κοιμάθει η αγορά? Πέρσι είμαστε κάνα 40% κάτω. Δηλαδή είναι, να τώρα περιμένουν τρεις μέρες, τελευταίες μέρες. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο θα κινηθεί η αγορά. Για να πληρωθούν, να πάρουν κανένα φράγκο για να κινηθεί. Δεν, καμιά σχέση. Κάθε πέρσι και χειρότερο λένε. Λόγω της κρίσης, λόγω του ότι και εμείς καταλαβαίνουμε το τι περνάει ο κόσμος, οι τιμές θα είναι πάρα πολύ προσιτές. Αυτή τη στιγμή το χοιρινό είναι στο 3 και κάτι, το αρνί, το κατσίκι, το ντόπιο είναι στο 6 και το μοσχάρι επίσης οικονομικό γύρω στο 6 και κάτι. Υπάρχει τόσο μεγάλη συμπίεση στις τιμές, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία πλέον στον καταναλωτή να αγοράσει. Mm. Και δεν θεωρώ ότι ανεβαίνουν κάποιες τιμές. Δηλαδή ακόμα και σε πολλές περιπτώσεις και τον ΦΠΑ, πολλές φορές κάποιες επιχειρήσεις τον απορροφούν. Οι τιμές στα γλυκίσματα όπως κουραμπιέδες και μελομακάρονα ανεβάζουν το κόστος στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι εξαιτίας και της μετάταξης του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ από 23% στο 24%. Ένα κιλό κουραμπιέδες μπορεί να έχει 30 κομμάτια. Δηλαδή, ναι. Να μην λέμε πόσο έχει το κιλό, να λέμε πόσα κομμάτια έχει. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω προφανώς για τα μελομακάρονα που είπατε μπορείς να βρεις από 6 μέχρι 12. Πόσα κομμάτια έχει από ένα κιλό? Από 9 μέχρι 12. Από, ναι. 6 μέχρι 12. Από 9. Ναι. Ήθελα εγώ από 6 τώρα. Άλλοι από 9. Να σας πω λίγο κάτι. Εγώ μιλάω για τα ζαχαροπλαστεία της πόλης. Το τι μπορεί να βρει κανείς σε όποιες αγορές μπορεί να βρει ό,τι θέλει. Αλλά αυτά που είναι με μέλι και δεν είναι με ζάχαρη και νερό και άλλα κόλπα, εν πάση περιπτώσει, έχουν 9 με 12. Και τα μελομακάρονα νομίζω ότι είναι σε εκείνη την ποσότητα, στα 28-27 κομμάτια. Σύμφωνα με το ΚΕΠΚΑ, το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, 2 κυρίως πιάτα, 4 σαλάτες, 2 γλυκά και 5 είδη φρούτων για 8 με 10 άτομα, υπολογίζεται ότι φέτος θα κοστίσει από 53,18 ευρώ έως 133,50, εναντί των 57,91 έως 130,87 την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο. Αν επιλέξουμε κόκορα, που είναι και το ελληνικό έθιμο αντίγαλοπούλα, το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα στοιχήσει έως 17,30% φτηνότερα. Θα αγοράσουμε κατσικάκι, χοιρινό. Θα είναι γεμάτο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος? Εντάξει, όχι όπως άλλα χρόνια. Τα πράγματα δίσκου. Όταν σε κόβουν κάθε μέρα από τη σύνταξη, αναγκαστικά περιορίζει σε πολλά πράγματα. Πόσα περίπου θα δαπανίσετε για το φετινό τραπέζι? Κοίταξε να δεις, γιατί έρθουν και τα παιδιά μου, έχω δύο κόρες και δύο εγγονές, θα έρθουν και τα παιδιά, υπολογίζω κανένα 100-150 εκεί περίπου. Με τα λίγα τα αυτά που παίρνουμε, έτσι θα πέρασει, τι θα κάνουμε. Θα κάνετε αγορές στον ψηφοδιόν δηλαδή? Κάτι θα κάνουμε, θα κάνουμε, μισή και θα κάσουμε, είναι δυνατόν. Τι θα αγοράσετε? Ό,τι χρειαστεί, τα απαραίτητα φυσικά. Γιατί η σύνταξη είναι πενιχρή. Τι να κάνουμε αγορές? Δεν έχουμε παπούτσια να πάρουμε, ρε παιδιά. Κάλτε να φορέσουμε τα παπούτσια, μας τα έχουν πάρει όλα. Ζωή είναι αυτή που κάνουμε. Μας λέει τώρα το βοήθημα, μας δίνει ένα συσίδιο και το λέει 13η σύνταξη. Όσοι ήθιστε πάντως, οι περισσότεροι καταναλωτές περιμένουν την τελευταία στιγμή να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, ευελπιστώντας μια περαιτέρω μείωση των τιμών.